Το φαινόμενο με τις κατσαρίδες αρχίζει να γίνεται έντονο ξανά στο πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου. Με τον ερχομό του καλοκαιριού και την άνοδο των θερμοκρασιών, τα ενοχλητικά έντομα άρχισαν να βγαίνουν από τους υπονόμους. Τα πρώτα παράπονα πολιτών από διάφορα σημεία της πόλης για την επανεμφάνιση των κόκκινων κατσαρίδων είναι γεγονός. Ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΜ, Γιώργος Τόρης, καλεί τον κόσμο να πάρει την κατάσταση στα χέρια του, φροντίζοντας για την απολίμανση και τον καθαρισμό του εσωτερικού αποχετευτικού δικτύου των κατοικιών. Θεωρώ αν φροντίσει κάθε ένα στο σπίτι του, θα εξαλειφθεί και το φαινόμενο. Το κεντρικό φρεάτιο που έχουμε στο σπίτι μας, που συνδέει το σπίτι μας με την αποχέτευση, το καθαρίζουμε κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, για να καταστήλουμε το φαινόμενο. Εγώ στο σπίτι μου το έκανα και δεν έχω κατσαρίδες, ενώ στο παρελθόν είχα. Μην περιμένουμε τα πάντα από τη ΔΕΙΑΒ. Δεν μπαίνει μέσα στα σπίτια η ΔΕΙΑΒ να καθαρίσει. Η ΔΕΙΑΒ είναι για το δρόμο. Τα κεντρικά φρεάτια όμως είναι μέσα στα σπίτια μας. Η σύνδεση. Καθαρίσουν πρώτα ο κόσμος τα δικά του φρεάτια και μετά θα βγάλουμε και εμείς μια εργολαβία να καθαρίσουμε τα κεντρικά φρεάτια που είναι στη δικιά μας δικαιοδοσία. Η ΔΕΙΑΜΒΑ από τη δική της πλευρά έχει δρομολογήσει τις διαδικασίες για την απολίμανση του κεντρικού αποχετευτικού δικτύου της πόλης. Τι θα περιλαμβάνει αυτή η εργολαβία? Χημικά στο δίκτυο ακαθάριστον τις κατσαρίδες, τίποτα άλλο. Είναι συγκεκριμένο αυτό το πράγμα. Γίνεται κάθε χρόνο. Αλλά θεωρώ ότι έχουμε ευθύνη και εμείς οι ίδιοι να προστατεύσουμε τα σπίτια μας από τις κατσαρίδες. Να καθαρίσουμε πρώτα τα δικά μας και μετά όλα γίνονται. Ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΜΒ επισημαίνει ότι το πρόβλημα θα λυθεί αποτελεσματικά αν αναλάβουν δράση οι ίδιοι οι πολίτες. Είναι κοστοβόρο το να καθαριστεί ένα κεντρικό φρεάτιο σε ένα σπίτι, πρόεδρε? 30 ευρώ. Εμείς που είμαστε τρία σπίτια και έχουμε ένα από 10 ευρώ το κάθε σπίτι. Αν μιλάμε για λεφτά, δεν μιλάμε για τίποτα.